Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα σας έχω ετοιμάσει μπισκοτάκια βουτύρου. Πανεύκολα. Τα ετοιμάζετε πάρα πολύ γρήγορα. Και φυσικά είναι πεντανόστιμα και εξαιρετικά. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου. Το κόκκινο κουμπάκι κάτω δεξιά. Δείτε πόσο ταυτόχρονα και τραγανά και μαλακά είναι. Κοιτάξτε. Πάμε αμέσως να δείξουμε τον τρόπο εκτέλεσης. Σε ένα μπολάκι ρίχνουμε 220 γραμμάρια λιωμένο βούτυρο. Στη συνέχεια προσθέτουμε 100 γραμμάρια άχνη ζάχαρη. Ανακατεύουμε άχνη ζάχαρη και βουτυράκι να γίνουν ένα. Στη συνέχεια προσθέτουμε 2 βανίλιες. Ανακατεύουμε πάλι. Και προσθέτουμε ένα αυγουλάκι. Συνεχίζουμε το ανακάτεμα. Σπάμε τον κρόκο. Και ανακατεύουμε. Βλέπετε πόσο ωραίο αρχίζει και γίνεται το μείγμα μας. Και στη συνέχεια προσθέτουμε 250 γραμμάρια αλευράκι. Και αρχίζουμε και ανακατεύουμε για να γίνει μία ωραία ζύμη. Δεν θέλει γρήγορες κινήσεις. Αργά, σταθερά και θα βγει μία εξαιρετική ζύμη. Βλέπετε πόσο ωραία έγινε η ζύμη μας. Παίρνουμε λίγο ζύμη. Την αφήνουμε στον πάγκο μας. Κάνουμε με το χεράκι μας απαλές κινήσεις γιατί η ζύμη μας είναι πάρα πολύ μαλακή και ευαίσθητη. Με έναν πλάστη λίγο την ανοίγουμε, πάλι με πολύ απαλές κινήσεις. Και έχουμε μερικά ωραία σχηματάκια και αρχίζουμε και φτιάχνουμε τα κουλουράκια. Βλέπετε, προσεκτικά τα τοποθετούμε σε ένα ταψάκι μαντικολητικό χαρτί. Έτοιμο το ταψάκι μας, το
βάζουμε στο φούρνο προθερμασμένο πάντα στους 180 βαθμούς για 12 λεπτάκια. Προσοχή στο ψήσιμο. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα το αποτέλεσμα. Βγήκαν από το φούρνο τα μπισκοτάκια μας. Πραγματικά είναι μια εξαιρετική και πανεύκολη συνταγή. Πεντανόστιμα, δείτε. Αξίζει πραγματικά να τη φτιάξετε. Πάμε να τα βάλουμε και σε ένα δισκάκι, να τα δούμε, να τα κόψουμε και εσωτερικά, να δούμε πώς είναι. Τα σερβίραμε και όλα σε ένα πιατάκι, βλέπετε πόσο λαχταριστά είναι. Κοιτάξτε, δείτε πόσο μαλακά είναι και πόσο αφράτα. Τα καλύτερα λοιπόν μπισκοτάκια βουτύρου που μπορείτε να φτιάξετε. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου. Το κόκκινο κουμπάκι κάτω δεξιά. Καλή σας απόλαυση.